καλημερίζω τον ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Κώστα Φαρσαλινό. Γιατρέ μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πριν πείτε οτιδήποτε, θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα που μου έστειλε μία φίλη ακροάτρια. Καλημέρα. Γυρίσαμε στις 19 Σεπτεμβρίου από τη Γερμανία. Στις 30 Σεπτεμβρίου εγώ. 19 γυρίσαν από τη Γερμανία. Στις 30 Σεπτεμβρίου εγώ και ο σύζυγός μου χθες 1 Οκτωβρίου λάβαμε το μήνυμα της πολιτικής προστασίας ότι αφού ήρθατε από το εξωτερικό, προληπτικά καθίστε τουλάχιστον μία ημέρα και αυτομετρηθείτε στο σπίτι σας. Έτσι γίνεται, κύριε Φαρσαλινέ? Μία ημέρα. Το μία ημέρα είναι το λιγότερο. Αυτοί γυρίσαν 19 και τα μηνύματα τους ήρθαν 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Καταλάβατε. Γιατί αν ερχόταν δηλαδή στην ώρα τους η μία ημέρα, τι νόημα θα είχε? Δεν ξέρω αυτό το μήνυμα πώς προέκυψε, ειλικρινά. Έτσι λειτουργούν όμως. Γιατί είναι ενδεικτικό. Δεν το ξέραμε ούτε εμείς. Το πληροφορούμαστε τώρα από την ακροάτρια. Άρα ναι, έρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Υπάρχει στρατηγική? Η στρατηγική, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα του τι περιμένεις από τη στρατηγική. Νομίζω ότι στην αρχή και κυρίως στην πρώτη φάση και μετά το τέλος της πρώτης φάσης, με το lockdown, αποκτήσαμε και ο κόσμος προσδοκίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ξαφνικά θεωρήσαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε ένα αναπνευστικό ιό, ο οποίος γνωρίζουμε και γνωρίζαμε και τότε ότι έχει πολύ εύκολη μετάδοση, ότι μεταδίδεται ακόμα και πριν αυτός που έχει προσβληθεί από τον ιό αναπτύξει συμπτώματα. Και αυτό είναι, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δηλαδή δεν είσαι ασθενής για να καταλάβεις μόνος σου να περιοριστείς. Και ξέρετε, επειδή το πρώτο lockdown δούλεψε αρκετά, είχαμε λίγο, σχετικά λίγο υλικό φορτίο, επειδή κάνανε και λίγα τεστ και δεν βρήκαμε όλα τα κρούσματα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, θεωρήσαμε και είχαμε και την περίοδο έτσι χάριτος του Ιουνίου, όπου ουσιαστικά είχαμε ελάχιστα κρούσματα, αν θυμάστε, 5, 10 την ημέρα κι αν. Θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν και τελείωσε. Νομίζω ότι δώσαμε λάθος προσδοκίες. Εντάξει, η επιστημονική κοινότητα φαντάζομαι το ήξερε ότι δεν σταματάει εκεί, αλλά δώσαμε και προσδοκίες ψευδείς στον πληθυσμό. Είχαμε ένα πανηγυρικό κλίμα. Αν θυμάστε, εμείς ήμασταν λίγο στις δικές μας συζητήσεις, ξέρετε, περίεργοι, λέγοντας ότι πολύ πετυχημένο πρώτο κύμα σημαίνει πολύ δύσκολο δεύτερο κύμα. Και τελικά, δυστυχώς, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Θέλω να μου πείτε, τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν φουντώσει συζητήσεις με επίκεντρο το μείζον χώρο ως πρόβλημα, που είναι το λεκανοπέδιο. Που είναι όμως και τα 2/3 του πληθυσμού μας, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Θα πάω καταρχάς με το εξής ερώτημα. Εάν πάρθει η απόφαση, έτσι όπως λέγεται, καλά, το μάσκες παντού, μέσα, έξω, υποχρεωτικός, διαρκώς, ας τα αφήσω. Lockdown. Μπορεί να λειτουργήσει lockdown μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής? Ας πούμε ότι είναι αυτή η λύση. Τόσος κόσμος πάει και έρχεται. Τι θα γίνεται? Θεωρώ ότι ένα lockdown στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν μπορεί να θεωρηθεί τοπικό lockdown, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε. Είναι ο μισός πληθυσμός και παραπάνω, είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας της χώρας, την Αττική. Αυτό δεν το λες τοπικό lockdown. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσει ένα lockdown. Γιατί ακόμα, μην ξεχνάμε, δεν έχει εμφανιστεί ο χειμώνας, έτσι. Ακόμα έχουμε καλό καιρό, ακόμα ο κόσμος κυκλοφορεί έξω. Και αν έχουμε τέτοιες συνθήκες σε κλίμα το οποίο είναι ευνοϊκό, όχι για τη μετάδοση, αλλά για τον περιορισμό της μετάδοσης, και τι έχει να γίνει το χειμώνα, που ο κόσμος θα βρίσκεται σε κλειστούς χώρους αναγκαστικά και οι κλιματικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες για τον ιό. Θυμάμαι, ξέρετε, στο πρώτο κύμα τους Σουηδούς, τους οποίους τους λιδωρήσαμε βάναυσα, έτσι, τους είπαμε κλιματίες, και ξαφνικά τώρα κάποιοι παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους δουλεύει η στρατηγική τους. Για να δείτε στροφή στην αντιμετώπιση,
που λέγανε ότι ο λόγος για τον οποίο ακολούθησαν τη στρατηγική εκείνη είναι ότι θα μπουν οι χώρες σε ένα φαύλο κύκλο, να περιορίζονται λίγο να χαλαρώνουν, να περιορίζονται λίγο να χαλαρώνουν. Και νομίζω ότι αν έχουμε σκέψεις για lockdown δεν θα μας φτάσει ένα. Δηλαδή θα χρειαστεί μέσα στο χειμώνα κι άλλο και πιθανώς και τρίτο και θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο που ξέρετε δεν έχει τέλος, διότι δεν μπορείς να περιορίσεις εύκολα ένα αναπνευστικό ιό. Είναι ο τρόπος μετάδοσης και η ευκολία μετάδοσης δεν μπορεί να σταματήσει και να πούμε τελειώνουν τα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και πολύ δραματικά τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τους θανάτους. Διότι με πολλαπλάσια κρούσματα που έχουμε και περιστατικά θετικά στον ιό, γιατί δεν είναι όλα κρούσματα, δεν νοσούν όλοι, πάρα πολλοί είναι ασυμπτωματικοί και βρίσκονται σε διαγνωστικό έλεγχο. Αυτό δεν είναι κρούσμα, αυτό είναι άνθρωπος θετικός στον ιό. COVID είναι νόσος, δεν είναι ο ιός. Ενώ έχουμε πολλαπλάσια, δηλαδή έχουμε φτάσει 19.000 σχεδόν επιβεβαιωμένους θετικούς στον ιό, οι θάνατοι, ξέρετε, δεν είναι πάρα πολλοί. Είμαστε περίπου στο μέσο όρο που είχαμε και την άνοιξη. Λίγο παραπάνω αυτή τη στιγμή, ίσως έχουμε μέσο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίο, έναν παραπάνω από ό,τι είχαμε την άνοιξη. Δηλαδή τώρα φτάσαμε στα επίπεδα που είχαμε την άνοιξη. Το ζήτημα επίσης είναι ότι δεν ξέρουμε πώς είναι τα πραγματικά άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί από τον ιό και έχουν αντισώματα. Σίγουρα δεν είναι 20.000 και δεν ξέρουμε πώς είναι 200.000, είναι 500.000, δεν έχουμε εικόνα. Πάντως γενικότερα η αύξηση, το δεύτερο κύμα όπως έρχεται στην Ευρώπη, θα έλεγα συνολικά, συνοδεύεται με πολύ μικρό αριθμό θανάτων σε σχέση με το πρώτο, έτσι. Και αυτό είναι ένας συνδυασμός ίσως και του γεγονότος ότι τώρα βρίσκουμε πολύ περισσότερους θετικούς στον ιό λόγω των περισσότερων διαγνωστικών τεστ, αλλά ίσως και λόγω του καλοκαιριού που, όπως είπαμε πριν, οι κλιματικές συνθήκες δεν ευνοούν την επιθετικότητα του ιού. Και το υλικό φορτίο είναι μικρότερο γιατί είμαστε έξω. Συμμερίζεστε την άποψη που διατύπωσε και ο κύριος Ιωαννίδης ότι τα πραγματικά κρούσματα μπορεί να είναι ακόμη και 5 έως 6 φορές παραπάνω από αυτά που καθημερινά ανακοινώνονται? Είναι σίγουρα πολύ παραπάνω. Το πόσο παραπάνω είναι δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε ένα πρόγραμμα ελέγχου αντισωμάτων στην κοινότητα. Και αυτό θα πρέπει να είναι όχι όπως γίνονται τα PCR, θα πρέπει να γίνεται δειγματοληπτικά σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού, έτσι. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την εντατικότητα των διαγνωστικών ελέγχων PCR και με την ιχνηλάτηση. Αυτά είναι επιδημιολογικές μελέτες που γίνονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού για να έχουμε μια εικόνα πόσο περίπου πληθυσμό συνολικά στην Ελλάδα έχει νοσήσει. Μια μελέτη που έγινε από το ΕΚΠΑ, που δεν ήταν και αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού βέβαια, αλλά ήταν ένα δείγμα μεταξύ των 40.000, αν θυμάμαι καλά, ανθρώπων που εργάζονται ή βρίσκονται στον χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε δείξει τον Ιούλιο ποσοστό 0,93%, σχεδόν 1% να έχει αντισώματα. Το οποίο αντιστοιχεί, ξέρετε, σε 100.000 κρούσματα στην Ελλάδα, αν πούμε ότι αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπευτικό. Τον Ιούλιο, σκεφτείτε τώρα για πόσους μιλάμε. Αυτό έχει σημασία, διότι αν δεις τους θανάτους και τους διαιρέσεις με τα πραγματικά περιστατικά, τότε θα δεις και τη θνητότητα. Η οποία, να θυμίσουμε στον κόσμο, τη σύμφωνα με στοιχεία και από το Βέλγιο που έχουν προκύψει, αλλά και με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού, του Αμερικανικού CDC, βρίσκεται περίπου στο 0,4 με 0,6%, κυρίως εκτός γυροκομείων, γιατί εντός γυροκομείων είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Άρα έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Συμφωνείτε με την προσέγγιση του κυρίου Ιωαννίδη ότι η θνητότητα είναι σε γενική εικόνα χαμηλή, σε ειδική εικόνα κάποιων κατηγοριών του πληθυσμού που δεν είναι μόνο με νοσήματα όπως μας είπε, μπορεί να είναι και άστεγοι, μπορεί να είναι και πάμπτωχοι, ανεβαίνει 5 φορές απάνω. Η γενική εικόνα είναι πολύ χαμηλή θνητότητα.
η ειδική εικόνα σε κάποιες κατηγορίες ή και ευγυρίας ανεβαίνει 5 φορές απάνω. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Ακόμη και 10 φορές επάνω. Ακόμη και 10. Ή και περισσότερο. Κοιτάξτε, το ζήτημα το είχαμε πει από το. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλινέ. Αν είναι έτσι, αν είναι έτσι, που πρέπει να είναι έτσι, γιατί άκουσα και 83 παγκόσμιες μελέτες ότι συνδυάστηκαν εδώ, τότε η απάντηση. Μπορεί εγώ θα το ρωτήσω απλοϊκά. Δεν προκύπτει το ερώτημα και η απάντηση ταυτόχρονα ευλόγως. Είναι το lockdown η λύση ή στοχευμένα να πας εκεί που βλέπεις ότι η θνητότητα σαρώνει? Κοιτάξτε, το lockdown ήταν μια λύση απελπισίας στο πρώτο κύμα, διότι δεν ήταν έτοιμος κανένας. Είχαμε υποτιμήσει τον κίνδυνο του ιού ή θεωρήσαμε για κάποιο λόγο ότι δεν θα φύγει από την Ασία. Τέλος πάντων έγινε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η γνώση που έχουμε αποκτήσει μας επιτρέπει να κάνουμε πιο στοχευμένα μέτρα. Δηλαδή, στο γενικό πληθυσμό και ειδικά στα άτομα κάτω των 65 ετών, χωρίς συνοδά νοσήματα, η θνητότητα από τον κορονοϊό, σε αντίθεση με την εικόνα που όλοι σχεδόν έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε από αυτά που ακούμε κάθε μέρα από τα μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή θα πεθάνουν όλοι, είναι πολύ διαφορετική, ξέρετε. Η θνητότητα κυμαίνεται από σχεδόν μηδέν σε ηλικίες κάτω από 20. Δηλαδή μιλάμε για τρίτο, τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. 0,00 κάτι. Έτσι. Και πάμε ακόμα και σε ηλικίες μέχρι 50-60 ετών. Και η θνητότητα της τάξης του 0,2-0,3%. Από εκεί και πάνω ανεβαίνει η θνητότητα και μπορεί να φτάσει, ας πούμε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Αμερικανικού CDC, στο 5% σε ηλικίες άνω των 65, και μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά νούμερα σε γυροκομεία, όπου εκεί, προσέξτε, το ζήτημα πάλι είναι πληθυσμός υπέργυρος με σοβαρές νηροσυνοσηρότητες, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, και ταυτόχρονα συνοστισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα έχεις και υψηλά υλικά φορτία και άνθρωπους πάρα πολύ ευαίσθητοι. Εκεί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εκεί προς το παρόν ευτυχώς τα έχουμε πάει πολύ καλά. Ξέρετε, στο Βέλγιο. Ναι, τα έχουμε πάει. Μισό λεπτό. Τα έχουμε πάει καλά, εκτός του καλού το καλύτερο. Αλλά εδώ ανακοινώθηκε ότι κάθε εβδομάδα και το προσωπικό εκεί θα υπόκειται σε ελέγχους. Και μάθαμε ότι στον Άγιο Παντελεήμονα που θερίζει αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι, έχουν να κάνουν από τον Αύγουστο. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, στον Οίκο Ευγυρίας προκύπτει ότι είναι 45-50 κρούσματα. Ωραία, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Αν αυτοί όλοι δεν εκδηλώνουν συμπτώματα, ορθώς πάνε στο νοσοκομείο ή κινδυνεύουν περισσότερο από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις? Σαφώς και κινδυνεύουν περισσότερο, και γι' αυτό το νοσοκομείο δεν είναι ποτέ ένας χώρος ο οποίος πρέπει να φιλοξενεί ανθρώπους που δεν χρειάζονται νοσοκομιακή φροντίδα. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι υπάρχει το δίλημα ότι δεν μπορείς να αφήσεις τα περιστατικά στο γυροκομείο, διότι θα προσβληθούν ακόμα περισσότεροι. Αλλά λύση δεν μπορεί να είναι, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, να χρησιμοποιείται το νοσοκομείο ως χώρος απομόνωσης. Νομίζω ότι είχε ξαναγίνει ένα θέμα στη Θεσσαλονίκη με μεταφορά ασθενών, μάλλον θετικών στον ιό, που δεν έχριζαν νοσηλεία στο νοσοκομείο, και υπονοήθηκε ότι υπήρξαν και θάνατοι λόγω αυτού, δηλαδή λόγω του ότι μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι εκεί, και εκεί μπορούν να συμβούν διάφορα, όπως σωστά είπατε, ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Γνωρίζω ότι αρκετοί βρίσκονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχω εικόνα κατά πόσο νοσούν ή όχι. Αν δεν νοσούν, δηλαδή αν δεν χρήζουν νοσοκομιακής φροντίδας, θεωρώ ότι σαφώς κακώς βρίσκονται στο νοσοκομείο. Δεν είναι, νομίζω, κανένας να πει ότι πρέπει να βρίσκεται στο νοσοκομείο ένας με ήπια συμπτώματα ή ασυμπτωματικός. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, έχουμε ανοίξει δύο κεφάλαια μαζί και θέλω να μου πείτε πώς θα προσεγγίζετε. Αφού είναι τα πράγματα εκρηκτικά, ιδίως στο λεκανοπέδιο, ακούω βεβαίως ότι όποιος πάει και το αιτηθεί θα το κάνουν. Δεν θα ήταν σωστό να πάμε στη λογική της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όχι μόνο για το εμβόλιο γρήπης, και να τις κάλυψεις μέσω ΕΟΠΗ των τεστ για τον κοσμάκι, τον κόσμο για μας? Και αυτό σημαίνει όχι να πάω να πληρώσω το ραντεβού να μου γράψουν, όλο δωρεάν το πακέτο. Δεν θα ήταν καλύτερο? Εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ το διαγνωστικό τεστ στον ιδιωτικό τομέα.
Και ο λόγος είναι, και τον είπαμε νομίζω και στην προηγούμενη μας συζήτηση, ότι είναι κρίσιμο για να μπορέσεις να έχεις τον οποιοδήποτε έλεγχο να κινητοποιηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου στην Ελλάδα γνωρίζεται σε μεγάλο ποσοστό είναι ο ιδιωτικός τομέας, συμβιβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον ΕΟΔΗ να είναι ο συντονιστής όλου του συστήματος στην Ελλάδα και του διαγνωστικού, και έχουμε τα νοσοκομεία να έχουν γίνει κέντρα δειγματοληψίας, κέντρα εργαστηριακού ελέγχου, να μεταφέρονται δείγματα από τον ένα νομό ή τη μία περιφέρεια στην άλλη για να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν επιβεβαιώσεις. Αυτά δεν μπορούν να κάνουν διαχειρίσιμη την κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει αποκέντρωση, δηλαδή να υπάρχουν κέντρα σε περιφέρειες ή ακόμα καλύτερα σε νομούς όπου θα χειρίζονται την κατάσταση. Και να υπάρχει αποκέντρωση και απεξάρτηση των νοσοκομείων από το διαγνωστικό έλεγχο και κυρίως από τη δειγματοληψία, και κινητοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της ιδιωτικής, όπως πολύ σωστά γίνεται τώρα η συνεργασία σε επίπεδο νοσοκομείου με τις ΜΕΘ, όπου περιστατικά χωρίς κορονοϊό μεταφέρονται σε ιδιωτικές ΜΕΘ για να αδειάσει χώρος για περιστατικά με COVID. Θα πρέπει να γίνει το ίδιο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τα διαγνωστικά τεστ. Δηλαδή, στον ιδιώτη να μην πηγαίνεις να πληρώνεις, να καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ και να μπορούν να γίνουν εκεί διαγνωστικοί έλεγχοι. Γιατί το χειμώνα θα έχουμε εκατομμύρια ανάγκες σε διαγνωστικό έλεγχο. Και δεν μπορεί να στηβάζονται όλοι σε ένα νοσοκομείο. Δεν είναι και ασφαλές. Όπως δεν είναι ασφαλές να υπάρχει ένα φορτηγάκι και να μπαίνει ο καθένας, δηλαδή και τα κρούσματα, μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο και να γίνεται εκεί δειγματοληψία. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις χώρες είναι σε εξωτερικό χώρο ο ασθενής και μέσα από ένα παράθυρο ή είναι στο αυτοκίνητό του και μέσα από το παράθυρο παίρνουν το δείγμα. Δεν τους βάζουν σε κάποιο κλειστό χώρο και μετά να μπει ο επόμενος και ο επόμενος και κάποια στιγμή θα μπουν και τα κρούσματα. Θα σας πω σε ένα θέμα, το ξέρετε, το έχουμε πει μαζί, ότι είναι με λάθος τρόπο έχει διλυματίσει τη συζήτηση παντού και ιδίως στο διαδίκτυο της μάσκας. Αλλά σήμερα θα σας πω διαφορετικά. Έχετε πει κι εσείς ότι η μάσκα είναι ένα από τα μέσα, όσο δεν έχουμε άλλες απαντήσεις. Το άλλο είναι οι κοινωνικές αποστάσεις και το επίσης βασικό, οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής εκάστου ημών. Ωραία. Στις μάσκες όμως ακούω τους γιατρούς, και εκεί θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Φαρσαλίνε μου, σήμερα, που λένε ότι όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι η νοσοκομιακή μάσκα, όχι η έξτρα για τον απλό πολίτη, όχι η έξτρα, το τονίζω, όχι αυτή με το φίλτρο, αλλά αυτή που έχει τα φύλλα, είναι η πιο προστατευτική κατά 90% του να φύγουν αεροζόλ από το σάλιο σου, το φτάρνισμά σου, το βήχα σου κτλ. Και επίσης και έναντι του άλλου που θα έχει την ίδια συμπεριφορά. Καλά τα λέω μέχρι εδώ? Δεν θα έλεγα ακριβώς. Γιατί δηλαδή, πρώτον, δεν υπάρχει σύσταση για χρήση χειρουργικής μάσκας. Υπάρχει σύσταση για χρήση φασμάτινης μάσκας. Ναι, με προλάβατε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οι γιατροί όμως σου λένε ότι οι καλύτεροι σε αυτού του είδους μάσκες είναι η απλή νοσοκομιακή. Η απλή, το τονίζω, όχι με το φιλτράκι. Ναι. Η καλύτερη διατομική προστασία, ναι, είναι η NIE95, που είναι χωρίς βέβαια φίλτρο, ναι, και οι οποίες είναι και οι ακριβότερες και οι μιας χρήσης, και ουσιαστικά και πρακτικά είναι αδύνατο να πει στον πληθυσμό, όταν ζητάμε όποτε μπαίνει σε ένα κλειστό χώρο, ναι, και κάθε μέρα να το χρησιμοποιείς, να έχει την οικονομική δυνατότητα. Όχι, και στην αγορά η NIE95. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είπα αυτό εγώ. Ασφαλώς και το κράτος που καθορίζει και ορθώς την υποχρεωτικότητά της θα έπρεπε να το έχει διασφαλίσει. Διότι αν είναι αφορό την μπάνινη και η προστασία να είναι κατά 65-70% σε αυτή τη χρήση, με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς, θεωρητικά εσείς τώρα, σχήμα λόγου, είστε πιο προστατευμένος από μένα? Πού είναι η ισότητα? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι με σειρά προστασίας έχουμε NIE95, χειρουργική μάσκα, υφασμάτινη, τρίτη. Το 60 και το 70 δεν ξέρω από πού έχουν προκύψει. Δεν υπάρχουν πουθενά στοιχεία για 60 και 70. Δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Σε επίπεδο πληθυσμού, αν είχαμε τέτοια νούμερα, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα άλλο.
αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Α, είναι έτσι, πιο χαμηλά, λέτε. Θα κοιτάξει τώρα το τι γίνεται, το τι βλέπει ένα εργαστήριο. Έτσι, μετρώντα σε συνθήκε εργαστηριακού περιβάλλοντο μια μάσκα. Δεν έχει καμία σχέση με το πώ θα χρησιμοποιηθεί η μάσκα αυτή από τον πληθυσμό, όπου μπαίνουν και άλλοι παράγοντε σωστή χρήση, σωστή τοποθέτηση και αφαίρεση, πώ τη χειρίζεσαι μέχρι να την ξαναφορέσει. Αυτά είναι παράγοντε οι οποίοι μπορούν να διαπιστωθούν μόνο κάνοντας μια μελέτη μέσα στον πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση η μάσκα είναι ένα θεωρητικά και λογικά χρήσιμο εργαλείο, το οποίο όμως είναι δευτερεύον. Η κοινωνική απόσταση είναι πρωτεύον μέτρο, το οποίο μειώνει τη μετάδοση και τη διασπορά του ιού. Δεν είναι η μάσκα πρωτεύον και κακώς έχει μεταφερθεί ως πρωτεύον. Και δεν το λέω εγώ αυτό, δεν είναι προσωπική εκτίμηση. Το λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί αυτό. Θα έπρεπε ο κόσμος να καταλάβει ότι το κρίσιμο είναι να μετριάσουμε όσο μπορούμε τις κοινωνικές επαφές. Είτε είναι επαγγελματικές που εκεί θα τις μετριάσεις λιγότερο γιατί πρέπει να δουλέψεις, είτε είναι σε επίπεδο κοινωνικών συναναστροφών και διασκέδασης, όπου εκεί θα πρέπει να τις μετριάσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Είναι ο μόνος τρόπος να περιοριστεί η διασπορά, η ταχύτητα διασποράς, και να καθυστερήσουμε την προσβολή περισσότερου πληθυσμού με τον ιό. Η μάσκα, βλέπετε, χρησιμοποιείται. Βλέπετε να δουλεύει, αφού χρησιμοποιείται. Ας είμαστε τώρα, δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς. Εγώ, όσες φορές έχω κυκλοφορήσει αυτό το διάστημα, δεν έχω βρει ακόμα κάποιον ο οποίος δεν θέλει και αρνείται να χρησιμοποιήσει μάσκα. Στην καθημερινότητα μιλάω. Μάλιστα. Το ότι μπορεί να μην χαϊδεύετε αυτιά. Ναι, καλά το λέτε. Αλλά από την άλλη και το πώς το φοράμε είναι ένα θέμα. Τι φοράμε τη μύτη έξω, τι φοράμε κολλιέ, τι φοράμε σκουλαρίκι, τι φοράμε στο χέρι, τι φοράμε στον αγκώνα. Ο άλλος την έχει στο τσεπάκι του, ο άλλος την έχει δίπλα στη θήκη του αυτοκινήτου και μπορεί την ίδια μάσκα να τη φοράει έτσι 30 μέρες. Να σας πω. Ξέρετε, κύριε Σαχινή, όταν βάζει τον πληθυσμό να χρησιμοποιεί ένα μέτρο, τη μάσκα η οποία είναι ένα κατεξοχήν ιατρικό εργαλείο, δεν μπορεί να περιμένει από τον πληθυσμό να γίνει και ειδικό και να ξέρει πώς να τη χειρίζεται σε επίπεδο όπως κάνει ένας επαγγελματίας υγείας στον κλειστό χώρο του νοσοκομείου. Αυτό όποιος περιμένει να συμβεί. Νομίζω ότι πλανάτε, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ και αυτοί είναι και οι περιορισμοί στη χρήση αυτού του εργαλείου στην κοινότητα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν όλοι ειδικοί στο πώς θα χειριστούν τη μάσκα. Και υπάρχουν, ξέρετε, και πρακτικοί λόγοι. Όταν δεν χρησιμοποιείς μιας χρήσης μάσκα και όταν μπορεί σε μια έξοδο από το σπίτι να τη χρησιμοποιήσεις και 7 φορές, έτσι να πας σε 5, 6, 7 διαφορετικά καταστήματα, και βγάλε, και να τη φοράς και περπατώντας μην νομίζεις θα αλλάξει κάτι, θα υδρώσεις, θα γίνει χειρότερα. Δεν μπορεί να περιμένεις χειρισμό επίπεδου ενός χειρουργού μέσα στο χειρουργείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε άλλος ένας λόγος, ο οποίος όμως εξορισμού, ξέρετε, μειώνει την αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι γνωστά. Γνωστοί περιορισμοί. Δεν θα αλλάξουν τώρα. Καλό είναι ο κόσμος τη φοράει όσο καλύτερα μπορεί, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει και να γίνει ποτέ ιδανική η χρήση. Έτσι. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, με ρωτούν εδώ πάρα πολλοί, λέει, θα ρωτήσετε τον κύριο Φαρσαλινό το εξής. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός με το αντιγρυπικό μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπου κατηγοριοποιούνται και οι προτεραιότητες. Ρωτάει κάποιος εδώ. Έχει σκεφτεί, λέει, το σύστημα, αν έχει μια γνώμη ο κύριος Φαρσαλινός, ότι κάποιος μπορεί να έχει μια πιο οξύ αντίδραση στο εμβόλιο, το αντιγρυπικό, και να εμφανίσει συμπτώματα πυρετού για κανένα διήμερο. Τι θα γίνει, θα μπλέξει με τον κορονοϊό? Υπάρχει πιθανότητα να θεωρηθεί υπόπτο κρούσμα. Γνωρίζουμε ότι κάποια εμβόλια μπορεί να εμφανίσουν τέτοιου τύπου συμπτωματολογία τις μέρες μετά τον εμβολιασμό. Το γεγονός ότι θα έχει γίνει το εμβόλιο, ναι, σαφώς και δίνει μια κατεύθυνση προς τη διάγνωση. Αλλά ξέρετε, τώρα να εμπείρετο, κανένας δεν θα βάλει το χέρι στη φωτιά να πει ότι ναι, το εμβόλιο ήταν και όχι κάτι άλλο. Τα ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, είναι οποιοδήποτε έχει έστω και ένα σύμπτωμα και ένα από τα συμπτώματα μπορεί να είναι πυρετός. Οπότε
δημιουργείται ένα θέμα, ξέρετε. Τώρα, ποια θα είναι η αντίδραση, εξαρτάται. Αν το δηλώσεις, αν πας στο νοσοκομείο, βλέπετε ότι δημιουργούνται ζητήματα και λέτε τώρα εσείς αυτό το απλό. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Σκεφτείτε ότι εδώ θα έχουμε εκατομμύρια κοινά κρυολογήματα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα, μπαίνοντας το χειμώνα. Αν εξαιρέσουμε την ελληνική καταρροή και τον πόνο στο λαιμό, την κοινάνχη, τα οποία δεν είναι τυπικά συμπτώματα COVID, τα υπόλοιπα, ένας βήχας, ένας πυρετός, είναι κριτήρια κλινικά ύποπτα για νόσο COVID. Αυτά θα χρειαστούν διερεύνηση. Πώς θα γίνει διερεύνηση είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα. Εμένετε στην άποψη ότι πρέπει να πυκνώσουν τα τεστ κάθε μορφής. Πρέπει να αποκεντρωθούν, να πυκνώσουν, να πάνε στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αυτό που λέγαμε πριν, και να γίνουν και πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή να βάλουμε μέσα και τα γρήγορα τεστ αντιγόνου, όχι αντισωμάτων, αντιγόνου, τα οποία έχουν διαγνωστικό ρόλο. Είναι ο μόνος τρόπος, μπαίνοντας στο χειμώνα, βλέπετε ότι εδώ συζητάμε για το ότι χάνουμε τον έλεγχο και έχουμε ακόμα αρχές Οκτωβρίου, και δείτε τι θα γίνει Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος. Όσο νωρίτερα αντιδράσουμε, φυσικά τόσο καλύτερα θα είμαστε προετοιμασμένοι για το χειμώνα. Αλλά πρέπει να φύγει από το κέντρο ο έλεγχος και κυρίως ο διαγνωστικός και πρέπει να φτιαχτούν περιφερειακά κέντρα σε κάθε περιοχή και PCR, διαγνωστικού έλεγχου δηλαδή με μοριακό έλεγχο, αλλά και δειγματοληψίας και με την συμμετοχή των ιδιωτών, οι οποίοι, ξέρετε, έχουν και φόβους κιόλας να αντιμετωπίσουν περιστατικά πολύ, γιατί υπάρχουν και πιθανές νομικές κυρώσεις, υπάρχει και η πίεση της κοινωνίας, βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο κρούσμα κορονοϊού. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί, αν και θα έπρεπε τόσους μήνες, και δεν υπάρχει σωστή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τον κεντρικό έλεγχο από τον ΕΟΔΗ. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα και δεν υπάρχει φυσικά ενεργός συμμετοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ξέρετε, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα χρειαστεί νοσοκομείο. Ναι, ακούστε κύριε Φαρσαλίνε, ναι. Λέει εδώ τώρα ο φίλος ο Κώστας, είναι ονόματός σας. Καλημέρα, λέει. Η γυναίκα μου δουλεύει σε δημοτικό σχολείο. Έχει βρεθεί κρούσμα ενός παιδιού θετικό. Να είναι καλά, λέει το παιδάκι. Κανείς δεν έχει κάνει μία κίνηση να γίνουν τεστ προληπτικά στο σχολείο. Αυτό δεν θα μπορούσε να έχει λυθεί αν είχε αποκεντρωθεί το σύστημα. Ένα το ερώτημά μου. Και δύο, πόσα εργαστήρια δυνητικά, πανεπιστημιακά αν θέλετε, ή των ΤΕΗ, θα μπορούσαν επίσης να μπουν σε αυτή τη μάχη και δεν έχουν μπει. Ξέρετε. Νομίζω τα λέγαμε από την άνοιξη αυτά. Το πόσα πανεπιστημιακά εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διαγνωστικό έλεγχο PCR. Και αυτή τη στιγμή τότε μάλιστα ήταν και κλειστά και απλά ήταν σε αχρηστία, σε ξεκούραση τα μηχανήματα. Τώρα τα πανεπιστήμια δουλεύουν τρόπο την άλλα και πάλι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και στα πλαίσια, σας είπα, ενός αποκεντρωμένου συστήματος. Όσον αφορά το σχολείο, ναι. Το ζήτημα είναι το εξής. Ναι, είναι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ ότι αν δεν εμφανίσουν οι υπόλοιποι συμπτώματα, δεν μπορεί να σταματήσει και να γίνουν τεστ. Είναι ναι, όμως λογική αυτή. Υποτίθεται όμως ότι κλείνουν τάξεις, γιατί θεωρείται ότι η τάξη είναι στενή επαφή ενός παιδιού που είναι κρούσμα, έτσι. Και κλείνουν τάξεις, τμήματα σε κάθε περιοχή και νομίζω είχαμε ήδη πάνω από 120 σχολεία όπου έχουν κλειστά κάποια τμήματα τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η αποκέντρωση έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ότι εκεί που έχεις τη δυνατότητα, γιατί δεν έχεις μεγάλη πίεση, θα μπορούσες προληπτικά να πας να κάνεις μια τέτοια παρέμβαση σε ένα νοσοκομείο. Σε άλλη περιοχή που μπορεί να έχεις περισσότερη πίεση από περιστατικά σε άλλους χώρους, μπορεί να μην το κάνεις. Αυτό είναι που βοηθάει η αποκέντρωση. Δεν είναι, ξέρετε, το καλύτερο να έχεις ένα οριζόντιο πρωτόκολλο για όλους και για όλες τις περιοχές και για όλες τις συνθήκες, γιατί σε κάθε περιοχή υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν έχεις μια κεντρική διοίκηση, αναγκαστικά δεν μπορεί μια κεντρική διοίκηση να σκέφτεται πώς θα λειτουργήσει κάθε περιοχή ξεχωριστά. Φτιάχνει μια οριζόντια στρατηγική. Η αποκέντρωση όμως μπορούσε να προσαρμοστεί
τις τοπικές συνθήκες και τις τοπικές ανάγκες και να το αντιμετωπίζει διαφορετικά ανάλογα με τη δυνατότητα. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχετε σχηματίσει, μπήκε και ο Τραμπ με τη Μελάνια στο παλμαρέ των έχοντε κρούσμα κορονοϊού. Το μάθαμε και αυτό, αλλά ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας αυτή τη στιγμή? Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι πρώτον οι αντιδράσεις των αρχών και μέχρι πού θα φτάσουν τα μέτρα, και δεύτερον το τι θα γίνει το επόμενο δίμηνο, θα έλεγα, και θα έλεγα μέσα τέλη Νοέμβριο, που πραγματικά θα έχει έρθει ο χειμώνας στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι θα έχουμε κρύο και θα αρχίσει ο κόσμος να μαζεύεται σε εσωτερικούς χώρους. Εκεί είναι κρίσιμο το τι μας περιμένει. Θεωρώ ότι τώρα βλέπουμε πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με αυτά που αναμένουμε να δούμε το χειμώνα, για πάρα πολλούς λόγους. Κώστας Φαρσαλινός, τον ευχαριστώ θερμά και για αυτή τη φορά και για τις επόμενες. Να είναι καλά. Καλημέρα, γιατρέ, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.